στην τηλεοπτική. Γιάννη, κατέβοντας επίσης στην Ξενοχωριανή, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Τι ωραία που το είπε, Ξενοχωριανή. Ναι, Χριστός Ανέστη. Ωραία το είπες, ωραία το είπες. Χρόνια πολλά, μπράβο, να είστε έτσι, ναι. Καλά. Σήμερα είναι ο Τόλμη.
για παλιτογό και όνομα της Αλβανίκη της Διαρέκου που μιλούσε. Τα γονιά αυτά είναι το σωριμά του ψάρι του κούρα του ξογόρι, το πλαίσιο του λάδι του παθιάτου, κατσούλα του λίμνηση του πιτσάκι και η αγκιά. Το σωριμά είναι ο μικρό που τούσε το χωρίο. Η έκταση του 1970 ήταν 1989 κατοίκους. Είχε ειδικοδικείο, δημόσιο ταμείο, αστυνομία, δημοτικό σχολείο, αρήνο και τη λόγωση του Σουδάν, σχολαγείο και ζωικό εγόριο. Ήταν υποπτέρωση του τέρας του Ιωλωρίου από το 1835 μέχρι το 1906. Το Σουλιμά στα 650 περίπου χρόνια της ζωής του ήταν μια εθνική έπαρξη που έδωσε πρώτη το παρόν σε κάθε εθνική εξαίρεση και προσέφερε εκατόμες θυμάτων στους αγώνες για την εθνική αποκατάσταση ενώ παράλληλα ήταν και ένα ασφαλές καταβίων για παρούς και κατατραπείους. Φίλοι των Παπατσαρών και δείξει το κατηγητήριο της ελληνικής εταιρείας. Επειδή το σωριμά έξω κατήγορο του είναι εισθήσει το κοινάτι και τη σύνταξη ο Σάρτος, ο Σάσο, ένα εγκατολογή ενεργού απόφαστα της εταιρείας. Ο δεύτερος σύγκρος του Αντζής και του Παπατσαρού είχε λίγο από την παρακαταθήκη. Ο Ρώσος Φιλέμ και ο Ιωάννης Πεφόρ που χαρτογράψει την επανάσταση στην Ελλάδα σημειώνει. Ο σωριμά του νομού Μεσίνιας ήταν από τα σημαντικότερα χωριά που συνέβαλε στον αντιμετωπικό αγώνα του Κοσέλου. Στην περιοχή της Γρηγόρας που είναι μισή του Κοτήμος, η Σολυμία είχε το εθνικό του στάδιο. Εκεί καρακόμενο κρυφά από τον Άρη του Ρηθού, μαζεύονται τα παλικάρια του κύριου Χοντρό και αγωνίζοντας το τέξι του σκοπίδιου στο πιτάζι της Σκοποχωρή και σε πολλά άλλα σταθμίδια. Οι συνδημοχωρίες τους τους αποχωρήσαν από έτσι. Για τη σημασία του τέξιους έχουν διατεμωθεί πολλές απόψεις. Κατά μία ανάμεση πιστεύω ότι είναι και ο τότε, βρέσκεται η ευθύση και η κυβερνήση, τόπος και πιθανότητα προσθέτουν από την Αλβανίκη τη λέξη «δρέι» που σημαίνει ίσως. Η ονομασία του Τρέδων έχει δοθεί πολύ πριν από την αγορά του Κοσέλου. Η προσωρινή αυτή δόθηκε στους συνομοχωρήτες κατά την πρώτη περίοδο της τοποκρατίας για να τονίσει την ευθύνη του παραδείγματα και την πέτσα που αποδιέχουν την τράτσι τους. Οι συνομοχωρήτες όπως προαδιέχονται την Αλβανίκη για να έχουν την ευθύνη για την Αλβανίκη. Σήμερα πολύ καλό αγγίσα μάθος, είτε από εδώ και κακοβουλία συγκαίου, είτε ταυτίζουν το ενημερωτικό περιεχόμενο του όρου εκείνου, ο Αλβανός. Αλλά όπως Αλβανός θα φέρει την αλβανική εθνικότητα, ενώ ο Αλβανίτης μόνο είναι εκείνο που έχει την αγγλική του καταβολή και χρησιμοποιεί το τέχνο γλωσσικό του όρου του Αλβανίτη. Ο γενικός προλογητής του Μολιά, ο Αλβανίκο, γράφει το 1971 προς τους Γερμανούς. Οι Αλβανίτες οι έκτες δεν είναι παρά ένας μόνο λαός που μη σταθεί. Ότι κάποιοι τους κλιμάτια των σωληποχωριών ήταν πιστοί χριστιανοί μέχρι της χοληψίας. Έχουν εξαιρετικά την αρχαία ονόματα και δεν είναι δυνατόν να είχαν διαφανείς. Και η χριστιανή των σωλημάτων με εξάγωνο του σωλημισμού εισέβαλε στην Αλβανία αργότερα το 1468 όταν η Τούρκη κατέστη τη χώρα. Η δεύτερη αυτή άποψη ενισχύεται από την ομοιότητα των ετήμων, την ονομασία για χρόνια αντικειμένων. Εργαλείο, εκπρόσωπο, οικονομικό, ανυποχωνιμίο, μασοβικό του συμπέρασμα ότι η πρώτη κάτοικη του χωριού μα ήταν από την περιοχή Σιμίου. Η ονομασία του χωριού διατέθηκε μέχρι στι 4/11/27, οπότε κάποιο οφείλεται και για το σούρμα. Μιλήσω στο όνομα που άλλαξε σαν να δούμε πώ το θέλει να αναγνωριστεί ότι με αυτή την ενέργεια έδωσε πρώτα το όνομα του τόπου καταγωγή του και ύστερα ότι διάτρεξε μεγάλη ασύνδεση στην ιστορία. Επίσημα η επανάσταση από του Βέλγου στηρίχθηκε στις 24 Μαρτίου του 1821, μια ημέρα δηλαδή για νωρίτερα από εκείνη που είχε προσδιοριστεί από την Φιλική Εταιρεία. Την ημέρα που έγινε ένα τέλος ο βασιλιά, λεφούσε από γεγονότα, ο Ρωμαντέα του Λέντ είχε καταρρύψει το σώμα και η Ιδού, ένα γέρο του παπά του Ιδού, ο Αγίου Δημητρίου, ο Παπαδημήτρη, ο Τσόρη, μέσα σε αυτό το παντελόνι εξόγει τα χέρια του στον ουρανό και προσέχει την επαρκή κατάρρευση θέλει να ορκίσει τους Βέλγους αγωνιστές να πολεμήσουν και να ελευθερωθούν από τον τουρκικό τζιγό. Και αμέσως ο κυρίος Εκκλήρος Λεκρίτης, ο Σέρος Πατρών Γερμανός, στη δική του Αγία Λάβα της Λιβυρίας, πανέτοιμος να ληφθεί του αγώνα, δίνει εντολή και όλοι που ήταν πάνω από 2.000 και προέρχονταν από όλες τις κοινωνικές τάξεις με μία ψυχή, συγκεντρώθηκαν στον Άγιο Δημήτριο και με συνολογίες που ορκίστηκαν ενώπιον του ίδιου ανθρώπου να δώσουν ελευθερία στο ελληνικό γένος που ήταν υπόδομο εδώ 400 χρόνια. Αφού ορκίζονται κάτι φορές στο κεφάλαιο του σημερινού ατόμου, όπως συναντιόνται και με τους άλλους βέρες, από τον κούβρα του ψάρι του λάφου. Το κεφαλάκι του Αγίου Γερουνίου
είχε συντάξει με τον Παπαχλή στην Καλαμάτα μια ενθουσιώδη λήξη την οποία του προέφερε να ξεσηκωθούν και να απολυμίσουν για την ελευθερία της πατρίδας. Δεν είχαν ανάγκη από προσπαθές και ενθαρρύσεις, γιατί είχαν επαναστατήσει πριν όλα από την προκλήση. Η προκλήση αυτή είναι κατά δύο ημέρες προγενές και του πετρόλαιου να απολυμιχάνει προς τις Ευρωπαίες, Ευρωπαϊκές αγορές και τη σύσταση της μεσημερινής Ρωσίας. Μετά από δύο μέρες καταλαμβάνουν την Αρκαδία Αρχαλή. Οι Τούρκοι την εγκαταλείπουν και τρέχουν στα κάστρα που νιωπάσουν την μεθόδηση της Τρόικας. Η πρώτη μάχη που κάνουν από τα στρατόπεδα είναι 29 Απρίλιο 21 στην Κούτιση εναντίον των 400 Τούρκων με τους οποίους κατατρόπισαν. Ακολουθεί τώρα η πρώτη επίσημη μάχη εναντίον του νου τακτικού στρατού των Τούρκων στο Βαρτέτσι με τους καλοπιστές του Τράπεζ που όρμησαν την πρώτη ξεκίνηση με τον Τούρκο και ύστερα στη μάχη της Γράδας και η πολεμική της Τουρκίας. Και πού δεν πολέμησαν στο Ανάπολο, στο Σπάτα, στο Άρεο, στο Κανάτια, όπου σύμφωνα με τον Ιππολογοφέ, η διάρκεια ίσω με τα πόδια του στο Ταβούλιο των Τουρκών. Ο υπασπιστή του Βόλου και γραμματέα του Ιππολογοφέ, ο Φωτάκο, γράφει για του Βέλγου. Είχαν και οι Αρκαδιακοί πια δυνατή στρατή του πληροφορήσεων εγώ με του Βέλγου. Και δεν έχουν δει και ο Φωτάκο, μήπω δυσταριστήσουν του υπολογιστέ των άλλων περιφερειών, όπω του Μάτι τη Αρκαδία τη Καταλαβή. Θα χαρακτηρίζουν τους πιτάτες σε τους καλύτερους πολιτιστές όλων των Βορειών γιατί η ανωτερότητά τους ήταν αναγνωρισμένη από τους απόλυτους τους πολεμιστές τους. Γι' αυτό σε αυτό πολέμησε στον Πατάκη, στο Πάτρι, το είπα στον Πρωτοκόλλη, στον Λάβη, στον Ψάρι, στον Αϊτό, ο Σιδρόκαστο και τελευταία στα Κουβαλάδια και τέτοιες μάχες οι τρένες δεν τις κάνουν. Ο Ιβρώτης πρέπει να ήταν κοκκινάνος. Είναι ο τέλος του αγώνα στον Βορειά, μα ουσιαστικά τους όλοι την ελεύθερη πατρίδα. Αυτή ήταν η τρένες. Ανυπόταχτη συμβίβαση, τρομερή, εξοκίνητη, ενθουσιώδη, με σεβασμό στου εκλογικού και ερωτώντα του μεσαλίτε. Μα πολύ πάνω από τα πάντα, πάνω από όλα λίγα, το έστειλε το χρέο του στην πατρίδα. Αυτό που σε λέτε είναι του οδηγού. Η δική μα εταιρεία, τη κοστή κάνει μαθού στο χωριό μα, ερωτάει στου κοστέ του μαθού, για αυτό το λόγο του συμβολού τη επανάσταση στην περιοχή την ημερομηνία αυτή. Γιατί γίνεται με μεγάλη μεγαλοποιημένη εθνικότητα. Με την παρουσία του δικού του υποκριτή, του υπουργών των περιφυλάκων, στρατιωτικού ηγείοντο, εκπροσώπων και φορέων του Ιωνού Μεσημεία, μαθητών σχολείων τη περιοχή και συνολική πόλη και πολλή κόσμο. Τελειώνοντα, σα ευχαριστώ και στείλω όλου το χέρι σα και έχω καλή συνέχεια στο όλο το ταξίδι. Η επίστευσή σας μας δίνει την δύναμη να συνεχίσουμε την παραμονή μας εδώ, στην ορεινή περιοχή μας, η οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια καλυμμένη. Παρασκευαστώντας και εκπλήρωση τιμής και αγάπης, προσφέρει το συμβολικό αυτό δώρο και σας ευχόμαστε καλό ταξίδι. Πού το δώρο? Όλα τα καλά. Ευχαριστούμε και εμείς και τον Σπύρο που είναι και από την Ικένη και τον Βόλο που κάνουμε προς την εγωρία μας. Και επίσης να ευχαριστήσω και τον πατέρα Φώτη εδώ που μας φιλοξένησε, μας άγγισε τον λαό και όλους εσάς που μας συγχωρηθήκατε γιατί είναι και δύσκολη η ώρα. Ευχαριστούμε λοιπόν για όλα και κυρίως για τη θερμή και ωραία φιλοξενία σας. Σας ευχόμαστε και εκπροσωπούμε και όλη την εγωρία του κ. Δημητρίου Κοντοπέδου του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και επειδή σε λίγο καιρό έχετε και την πανηγυρή σας εδώ, να σας πούμε και εμείς χρόνια πολλά από τώρα. Χριστός Ανέστη και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα που ήρθε και εσάς σας ευχαριστούμε που ήρθατε στο χωριό μας. Να είστε καλά. Καλό σας ταξίδι και καλή επιστροφή. Αμήν. Να είστε καλά.